Ήμουνα μικρός τεκές και πήγα στο κυμά να πάρω ένα παντοπολείο από το ανθοπολείο. Καλημέρα σε όλους σας, Γιάννου Μπόικος εδώ και σήμερα έχουμε κάτι πάρα πολύ δικό σήμερα. Θα κάνουμε κάτι special, θα κάνουμε κάτι που το θέλατε. Αλλά δεν έχω γκλάς. Λοιπόν, θα πάμε να μαζέψουμε γυαλί σήμερα. Πρέπει να σκοτώσουμε το δρακουλόνι, το δρακουλάκι. Έχουμε δουλειά και γι' αυτό έχουμε και διάθεση. Αλλά πρώτα πρέπει να φτιάξουμε κάποια strength pots. Λοιπόν, επιβίωση στην κόλαση, επεισόδιο 8 αν δεν κάνω λάθος. Ή 7 ή 8, λογικά 8 είναι. Γιατί θυμάμαι να βάζω τα πέσιο 7 στο thumbnail. Αυτό ήταν ένα περίεργο likespec. Θυμάμαι να βάζω τα πέσιο 7 στο thumbnail. Το 7 με αυτή τη γραμματοσύρα φαίνεται απέσια. Οπότε ναι, μάλλον είμαστε στο 8. Λοιπόν, που έχει γυαλί, τουλάχιστον μια witch, κάτι. Και ξέρεις, βλέπεις ένα μπλοκ και λέγεται κάτι αυτό το μπλοκ. Κάτι μπλοκ. Oh my god. Okay. Από ό,τι φαίνεται θα πάμε γιόλο. Βασικά θα πάμε ακριβώς γιόλο. Θα κάνουμε πρώτα ένα power 2 τουλάχιστον. Να κάνουμε λίγο damage. Λοιπόν. Εσύ τι κοιτάς. Κοίτα. Τα. Κοίτα εδώ πέρα, χορεύει με το κρέας. Πω, χαρούμενο σκυλάκι. Οκ, σίγουρα δεν έχουμε sand ή glass. Οκ, σίγουρα δεν έχουμε. Οπότε, θα πάρω λίγο από αυτό. Θα πάρω να πετάξω μέσα. Πετάξω μέσα και αυτή την βλακία εδώ. Power 1, αντεγιά. Πετάω μέσα, φύγε. Και θα σας κάνω ένα. Yes. Οκ, okay, το κόβω. Λοιπόν, εσύ έφυγες. Έχουμε αρκετό food. Έχω κοιμηθεί, πρέπει να κοιμηθώ σε ένα bed. Πρέπει να κάνω κάπου set το τέτοιο. Άμα δεν κάνω bed, θα με κάνει spawn στο κανονικό σημείο. Πρέπει να σκοτώσω λίγα πρόβατα. Οκ, okay, θα ξεκινήσουμε το βράδυ να ταξιδεύουμε. Βασικά για να τσεκάρουμε μία πώς πάνε τα πράγματα. Έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε... build. Μαρέ, κοιτάξτε, κάπου λέει build εκεί πέρα. Πώς να χτίσεις κάτι που τρώγεται. Λοιπόν, the end. Locate the end. Ωραία, εύκολο. Πάμε end, σκοτώνουμε τον παπάρα. Μετά είναι για wither και μετά για beacon. Αυτό εδώ πέρα θα είναι εύκολο σε αυτόν τον κόσμο βασικά. Εντάξει, αυτό θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Πες να πετάξει κανένα ντεκένα για να με βοηθείς. Λοιπόν. Εντάξει μωρέ, τελειώνουμε. Μετά μένει να ταξιδέψουμε και με τα rails. Δεν μένει πολύ δουλειά. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω. Βγάζω ένα screenshot εδώ. Τα coordinates. Βασικά καλύτερη είναι. 650. 700. Αυτό, 650-700. Τώρα τα θυμάμαι. Και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Λοιπόν. Θα πιούμε μια ιδέα αυτή. Εσύ, Nether Portal, μπορείς να ηρεμήσεις. Αχα. Okay, θα συνεχίσουμε να προχωράμε από εδώ. Και τώρα θα προχωράω από αυτήν την κατεύθυνση. Είναι κολπάκι. Πετάτε ένα, προχωράτε για κανένα 200 μπλοκ. Κάπου εκεί 200-100 μπλοκς. Και μετά ξαναπετάτε. Ώστε να μην χρειάζεται να ξοδέψετε πάρα πολλά Ender Eyes, επειδή θα χρειαστείτε για το Portal. Αλλά εμείς τώρα τρέχουμε και περνάμε από biomes. Κάνουμε ταξίδια ολόκληρα. Α, ναι. Πρέπει να προσέχω για τη λάβα. Έλα! Μου κόψει το δρόμο. Κουράδα τελείως. Βάζω νερό για να ανέβω. Πω. Λοιπόν. Εδώ πέρα βλέπουμε τα ροζ δεντράκια που τεκεδιάζονται κάτω από το φως του ηλίου. Και αποκτούν έτσι τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Και φυσικά έτσι πραγματοποιείται. Ο ευτυχώς που ήταν νερό, αλλιώς είχα πεθάνει. Πραγματοποιείται λοιπόν η φωτοσύνθεση. Αλλά εγώ καταστρέφω τα φύλλα τους. Γι' αυτό και λέγονται τώρα φύλλοβολα δέντρα. Ναι, άσχετο. Οχο, ώστε φεύγεις από εκεί. Μη σπάσεις. Αχα, είσαι καλό πέρλεση. Οκ. Λίγη προσοχή παραπάνω, δεν βλάπτει. Ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Wow. Ώστε έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια λίμνο λάβα. Λαβόλιμνο.
Δεν πειράζει, θα πέρασουμε από την άλλη. Το νεράκι μας το έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Λοιπόν. I'm building my way to there. Γιατί το λέω αυτό? Στο μεταξύ προσπάθησα να κάνω record ένα βιντεάκι LOL και είχαμε αποτύχει με αυτό το φίλο μου. Το μόνο που έχουμε βγάλει είναι αυτό το κλιπάκι που θα δείτε τώρα. Και δεν ήταν καν για LOL. Θα παίξει τώρα. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. Και εδώ βλέπουμε τον Γιάννη να κάνει. Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη να κάνει όλα τα abilities του. Όλα τα abilities του και τα skills του. Χρησιμοποιεί και τα spells ο Γιάννης και τώρα κάνει την ulti. Κάνει την ulti. Ο Γιάννης κάνει την ulti, κυρίες και κύριοι, και ο αντίπαλος φεύγει μακριά. Ναι. Οπότε παρακαλώ αγνοήστε τα όλα αυτά που είδατε στο κλιπάκι. Δεν νομίζω ότι σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, για να δούμε. Πού είναι το βρωμοπόρταλ? Σε είδα να βγαίνεις από εδώ. Άντε, που πήγε το τεκέδο Pearl. Συνεχίζει. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι για πιο μακριά. Επειδή συνήθως κάπου εκεί 1000-1500 είναι τα περισσότερα strongholds. Δεν νομίζω να δυσκολευτούμε ιδιαίτερα. Αρκεί να μην πέσω σε καμιά λάβα. Οκ. Βγάζω τον πόνο μου. Πάλι μπαγκαρισμένο swamp. Έχουμε πετύχει ένα στα πρώτα επεισόδια και παραλίγο να πεθάνω. Πρώτο επεισόδιο, παραλίγο να ψοφίζω κιόλας. Βλάκας, τέρμα χάζος. Λοιπόν. Πούντο. Το ψάχνω μία ώρα. Πλάκα κάνω, δεν το ψάχνω καθόλου. Τώρα βρήκα γουλ. Θα φτιάξω ένα bed. Έτσι να το έχω. Πες να σκοτώσω και τον dragon με το bed. Οκ. Δεν έχω φέρει και πάρα πολύ food. Μωρία, δεν πειράζει τώρα. Λοιπόν, θα πάρω ένα wood τέτοιο. Ένα oak wood και θα το κάνω. Θα το κάνω bed. Γιατί έσκασες εκεί, λουλουδάκι? Orbit, σκάσω ένα χαμόγελο. Τι λέω ρε φίλε, λουλακίες. Λοιπόν, βάζω αυτό. Βάζω και αυτό. Ουαπ, να πως φτιάχτησα ένα κρεβάτι στις μέρες μας. Δεν ξέρω που θα το χρησιμοποιήσω, κάπου θα βρω για μια χρήση. Δεν πρέπει να το αφήσω πίσω, αλλά βαριέμαι, είμαι κουράδας. Όπως το έχουμε πει, είμαι κουράδας. Λοιπόν, σχεδόν 4 λεπτά αφού χρησιμοποίησα το Potion of Swiftness. Σε αυτό το επεισόδιο απλά θα σκοτώσουμε τον δράκο. Πού πήγε? Οκ, έχω φύγει πολύ εκτός πορείας. Και αφού δεν έσπασαν ακόμα, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Λοιπόν, θα το αφήσω ανοιχτό το F3 και το B. Άμα, για όσους δεν το ξέρετε, όταν πατάτε F3 και B, ενεργοποιεί τα hitbox. Δηλαδή βλέπεις, ουσιαστικά και στο PvP μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει παντού. Βλέπεις εδώ πέρα, πώς να το εξηγήσω. Άμα βαρέσετε, άμα χτυπήσετε αυτό το κουτάκι, τότε θα φάει damage ο παίκτης μου, για παράδειγμα. Εκτός αν φάει full damage. Για παράδειγμα, κοιτάξτε, εδώ είναι το τέλειο πράγμα. Βλέπετε εδώ, σημαδεύω εδώ που είναι εκτός του κουτιού, δεν τρώνε damage. Με το που χτυπήσω εδώ στη γωνία, ίσα ίσα του κουτιού, τρώει damage. Να, ορίστε. Καλά καταλάβατε τι εννοώ. Άστο, κουνιέντα, βλαμμένες αγελάδες. Λοιπόν, δεν κάθονται να κάνουν το πειραματόζω. Ως χτυπάς από εκεί. Πολύ μεγάλο τεκεδίστικο είσαι εσύ. Θα τα αφήσω ανοιχτά μέχρι να βρούμε το Stronghold. Τι είναι αυτό? Γιατί κοιτάς έτσι? Φύγε από εδώ. Φύγε. Ουστ. Να μάθει. Κουνέλι. Τώρα. Έρχεται το στιφάδο. Έρχεται. Δεν είναι στην κασαρόλα έτσι. Λοιπόν. Άντε μια ώρα. Ταξιδεύω. Έχω φτάσει στο 1000. Ωστε είσαι εκεί πέρα. Και από εδώ είναι. Λοιπόν, το τεκεδίστικο Stronghold είναι κάπου εδώ πέρα. Και εμείς θα είμαστε οι πρώτοι για να φτάσουν εκεί. Πού πήγε? Θα πάω πάνω σε ένα δέντρο, σε καμιά κορυφή. Δεν μπορώ να δω καλά από εδώ. Λοιπόν. Α, εδώ μέσα μπαίνει, οκ. Άρα είναι εδώ κάτω και πρέπει να σκάψουμε. Λοιπόν. Απλά σκάβουμε.
Αχ. Απέτυχα. Οκ, αυτό ήταν βλακεία. Λογικά θα με οδηγήσει κατευθείαν στο δωμάτιο. Οπότε θα πρέπει να προσέχω λίγο, μην πέσει καμιά λάβα. Ηρωνία θα ήταν. Οκ. Έχουμε μπολικά Eyes of the Ender. Πολύ παραπάνω από όσα χρειαζόμασταν. Τα μαζέψαμε στο προηγούμενο επεισόδιο και έκανα μικρό μονταζάκι. Τα και δίσκο κιόλας ήταν το μονταζάκι. Λοιπόν. Μην είσαι Silverfish. Άιντε. Οπ. Πού είναι αυτό. Τι. What the fuck. Α, εντάξει. Εδώ είμαστε. Οπ. Γιατί όχι. Α. I can't say no to that. Άντε. Άιντε. Ψοφάτε. Δεν σας χρειάζομαι, δεν σας... Α, έπρεπε να κρατήσω ένα Ender Pearl. Λοιπόν, επειδή μπορεί να με κάνει πόνο όπου να είναι και ξέρω ότι εδώ μέσα στα chest έχει μερικές φορές Ender Pearls, θα προσπαθήσω να μαζέψω κανένα Ender Pearl. Και blocks βέβαια θα χρειαστεί. Αλλά θα προσπαθήσω Ender Pearl. Πες κάτι armor, ούτε καν enchanted δεν είναι. Δεν πειράζει γιόλο. Έχουμε golden apple. Και έχουμε και strength. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο. Πόσο δύσκολο να είναι. Λοιπόν, αυτό θα το χρειαστώ. Αυτά θα τα χρειαστώ. Ε! Τεκές. Ωε, αυτό το θέλω, αλλά και εκεί. Λοιπόν, ένα torch. Λοιπόν, τώρα το βρήκαμε. Βασικά, για να μην τα ξαναχρησιμοποιήσω, θα κάνουμε ένα κλοπάκι εδώ πέρα. Κλόπο. Ένα κλόπο. Έτσι όπως το είπα, κλοπάκι. Εδώ. Παίρνετε. Οπ, οπ, κάτσε. Ωραία. Και bye bye ξεκουμπάει. Λοιπόν, θα σας ξαναχρησιμοποιήσω. Τώρα μπορώ να βάζω torches. Για να δούμε. Θα βρω κανένα ender. Oh. Κι άλλο torch. Δείτε τι μωρέ. Νυχτεριδούλες. Λοιπόν, άντε. Άνοιξε την πόρτα. Ψάχνουμε για κανένα ender pearl. Βασικά βαριέμαστε. Πάμε γιόλο. Βασικά θα σκάψω λίγο. Δεν έχω να χάσω κάτι. Θα σκάψω. Το πιο απλό μπορώ να κάνω. Λίγα blocks. Για να είμαι σίγουρο ότι θα φτάσω απέναντι. Χωρίς πολλά. Με το δράκο. Γιατί μπορεί να με ρίξει κάτω και να πεθάνω. Δεν θέλω να τελειώσει σειρά για έναν ηλίθιο δράκο. Όχι. Not happening today. Και κρατάω και το water σε περίπτωση που μου έρθει κανένα Enderman. Μέχρι να το σκοτώσω. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Πρέπει να του βαράσω να μπω μόνο όταν έρχεται. Οκ, δεν φαίνεται. Απλά του βάρασα από μακριά με τον μπό και γίνει από την άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Μου κάνει φουστιά ο τεκές. Μπορούσα να την πατήσω άσχημα εκείνη τη στιγμή. The moment where you know you're fucked. Μπορούσα να πεθάνω πολύ άσχημα. Οκ. Γυρνάμε πίσω, πρέπει να τον διώξω. Για τώρα θα φάει κόλλημα, άμα δεν με βαρέσει. Αχ, είπα να κρατήσω. Δεν έχω αρκετά ρούς. Οχ, τι κάνεις εκεί, φίλε. Περιμένεις. Την. Α! Είδα τους Enderman και πέθαναν. Δεν μπορώ να ξοδέψω πολλά, υπάρχουν και βλακίες εκεί πάνω.
Θα δείτε τι θα του κάνω. Με αυτό θα τον σκοτώσω. Θα βρει και μια χρησιμότητα. Λοιπόν, όταν μείνει low HP θα δείτε τι θα πάθει. Τώρα, έλα εδώ αν τολμάς. Οπ! Τι έγινε φίλος. Έφαγες ένα ωραιότατο bed στο κολαράκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό, αλλά μπορείτε να σπάτε και έτσι να κάνετε damage, γιατί κάνει άπειρα πολύ damage αυτό το κρεβάτι. Λοιπόν, κάτσε να τα διώξουμε αυτά, μην πάθουμε κανένα περίεργο. Ωραία, free XP. Δεν θα πω όχι σε αυτό. Λοιπόν, θέλουμε εσένα. Βγες κάπου για να μπορούμε να σε μαζέψουμε. Πού πήγε? Σε παρακαλώ, έλα στα χεράκια μου. Θα το μαζέψουμε με το καλό μας κλασικό τρόπο. Okay, τώρα τι πρέπει να κάνω για να πάρω το επόμενο achievement. Defeat the Ender Dragon. Μα το έκανα αυτό. Μα το έχω κάνει. Α! Ναι, μόλις μπω μέσα λογικά θα μου το δώσει. Να το. Okay, credits, σπαμάρουμε, escape, φύγαμε. Λοιπόν, και είμαστε στα coordinates που είχαμε κάνει spawn. Ωραία. Είναι μια πολύ καλή στιγμή να κλείσουμε το επεισόδιο. Έχουμε σκοτώσει τον The Dragon, πήραμε αυτό εδώ το αυγό να το κρατήσουμε. Και ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, άμα σας άρεσε κάντε subscribe για περισσότερα. Και είμαστε καινούργοι. Οχ, τα πανάποδα. Καλά, τέλος πάντων, κάντε like, subscribe, ό,τι θέλετε. Αυτά μόνο, γεια σας. Γεια.